δύσκολα, θέλω να αναφέρω κάτι. Mm. Θέλω να πω σε όσους μας ακούνε, είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα πω πραγματικά. Εκλέψαν μας τις πόρτες και έβαλουμε τα σκουπίδια μας έξω από το σπίτι μας. Και θέλω να παρακαλέσω. Όποιος τις έκλεψε, θα τις φέρει πίσω. Να τις φέρει πίσω. Και δεν κάνω πλάκα, μπορεί να γελάω. Δεν κάνω πλάκα, πραγματικά. Τι είναι που είσαι εσύ. Τις παίρνω για σίδερο, μας λέει η άντρη μας. Τι είναι. Πουλούντα. Οτιδήποτε σίδερο υπάρχει κόσμος που είναι η δουλειά. Δηλαδή, τι είναι το πράγμα το έτσι που χτίζουν το τυχαράκι, να βάλεις μέσα και έχει πόρτες που κλείνουν για τα σκουπίδια. Τις πήρανε τις πόρτες. Θα το κάνω σαν το στιγμές ζωής. Επία να βγω έξω να πιω το αυτοκίνητο μου και έκαμε έτσι δεξιά και λείπαν οι πόρτες. Και μάμα κλέψαν μας τις πόρτες. Και τι είπε. Ποιες πόρτες. Πιάσαμε τηλέφωνα και τα λοιπά. Το πιο τραγικό. Αλλά να παρακαλέσω Κωνσταντίνα μου. Μπήκανε εκεί στην αυλή σας ρε παιδιά και αυτό. Είδαμε δύο άτομα. Εν έξω από την αυλή, μπορείς να μπουν μέσα. Χρειάζεται να το κάνω στιγμές ζωής κι εσύ. Τέλος πάντων. Να παρακαλέσω όμως, πριν να προβώ σε καταγγελία. Έχετε κάμερα. Έχουμε κάμερες. Να τις επιστρέψουν τις πόρτες. Αν δεν είσαι κάμα σίδερα. Αν δεν είσαι κάμα σίδερα, κάμε τις ξανά πόρτες και φέρτε τις. Εντάξει, αυτά. Και να πάμε στο θέμα μας. Ευχαριστώ Κωνσταντίνα μου που μου έδωσες τον χρόνο. Αυτό το χρόνο για να πεις το παραπονό σου. Συγγνώμη, η αλήθεια είναι ότι να προσέχει ο κόσμος. Γιατί άμα ξεκινήσαμε να κλέφουμε και πόρτες σκουπιδιό, σε λίγο να ξεκινήσουμε να πιάνουμε και καντζέγια. Να πάμε αλλού. Μάλιστα, έχει πολύ καιρό, λέει. Έχει μια χρόνια που γίνεται. Πολλά γνωστό. Κλέβουνε πόρτες σκουπιδιών. Γιατί δεν κλέβετε και τα σκουπίδια, ρε παιδιά, να καθαρίσετε το πόρτα. Ναι, πάμε στον Αρναούτογλου. Πάμε στον Αρναούτογλου, γιατί ο Ιάσου μας Τριανταφυλλίδης αποφάσισε να ανοίξει το στόμα του και στην αρχή είπε ότι δεν θα πω πράγματα. Ούτε για τον Λιάνκα, ούτε για τον Ρονάντο. Στην αρχή όμως. Στην αρχή. Άμα τζεύρασε όμως, ξεκίνησε και πυροβόλαν. Ασταμάτητα. Και δεν είπε μόνο για